Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Πάνος, είστε στο Ρετρόπολης και το σημερινό βίντεο είναι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα καθώς πρόκειται για ένα fan mail. Fan γιατί ένα απλό κανάλι έχουμε, δεν έχουμε θαυμαστές. Θαυμαστές έχουν πιθανότατα αυτοί εδώ. Okay, εδώ μιλάμε για fans. Σε άλλη περίπτωση. Οπότε θα το θέσω διαφορετικά. Έχω ένα πακέτο από μία φίλη του καναλιού. Τόσο απλά. Και είναι αυτό εδώ που κάποιοι θα το έχετε δει στη φωτογραφία. Είναι αυτό εδώ το πακέτο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την φίλη Νικόλ για όλο αυτό το πακέτο το οποίο μου το χάρισε. Παρακολουθεί το κανάλι, βλέπει τις παρουσιάσεις με τα επιτραπέζια και μου έστειλε ένα PM που μου έλεγε πάνω έχω κάποια παιχνίδια, είναι σε άριστη κατάσταση σαν καινούρια, θέλω να σου τα χαρίσω, να τα κάνεις βίντεο, να μείνουν, να υπάρχουν και από εκεί και πέρα κάντε εσύ ό,τι θέλεις. Οπότε βρεθήκαμε, από το δικό τους αυτοκίνητο πέρασαν στο δικό μου και είναι τώρα εδώ στο δωμάτιο για να σας τα δείξω ένα-ένα, να πάρουμε μια πρώτη γεύση και αμέσως μετά το προσεχές διάστημα ένα-ένα θα ξεκινήσω να τα κάνω βίντεο review. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το μεγάλο διαμάντι από την Μίκα. Ο τροχός της τύχης, πάλι από την Μίκα, διαφορετική έκδοση από αυτή που σας είχα δείξει στο παρελθόν. Αναζητώντας πετρέλαιο από την ελληνική εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη, την ΕΠΑ. Πιο γνωστό επιτραπέζιο της εταιρείας είναι η Πετροπηγή. Παρομοιωματολογία και το συγκεκριμένο. Πάμε στο πολύ αγαπημένο Μάντεψε Ποιος από την Νίλκο και την MB Games. Με τις παλιές φατσούλες, τις παλιές καρτέλες στο εσωτερικό. Στη συνέχεια και πάλι ένα παιχνίδι με ήρωες της Walt Disney. Το πολύ αγαπητό σε εκείνη την εποχή, η Λιμνούπολη. Μας έρχεται και πάλι από τη Μίκα και θα τα δούμε όλα αυτά τα παιχνίδια αναλυτικά. Στη συνέχεια έχουμε την απόδραση του Όλιβερ και πάλι σε συνεργασία με τη Walt Disney, ένα παιχνίδι από τη Μίκα. Η Μίκα με έδρα την Αθήνα. Πάμε στο επόμενο. Λέγεται, θα μας πέσει ο πύργος, πολυκαταστήματα και μάλιστα πολλά από αυτά που είναι στο εξώφυλλο του παιχνιδιού δεν υπάρχουν πια. Και πάλι από την Ήλκο, το παιχνίδι λέει της δεκαετίας του 90. Πολυκαταστήματα. Πάμε σε αυτό που έπεσε. Από την εταιρεία Δούριος, το παιχνίδι Γκρινιάρης και Ανανίας. Και τη συνέχεια ένα ακόμη μικρό κουτάκι, αυτό εδώ, το Mini Score 4 από την MB. Μας φύγανε μερικά πουλιά, το σηκώναμε έτσι με αυτόν τον τρόπο και παίζαμε, ας μαζέψω και τις μάρκες για να περάσω στο επόμενο. Λεξόραμα από τη Μίκα και πάλι. Αντίστοιχο με το Scrabble είναι το παιχνίδι. Ενώ για τη συνέχεια έχουμε το Περιπέτεια στη Βενετία από την AS Company. AS Company στην δεύτερη περιφερειακή οδό στην Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα εδώ. Το συγκεκριμένο το είχα και εγώ όταν ήμουν μικρός, το είχα ξεχάσει εντελώς και το ξαναθυμήθηκα μόλις το είδα μπροστά μου. Λέγεται «Χάλασε ο κόσμος» και πρόκειται για ένα παζλ με την Υδρόγειο από την εταιρεία Πλαστήρας και Santa Claus LTD. Στην Παιανία, στην Αττική, είχε την έδρα της
είναι ένα παζι. Ίσως κάποιοι βλέποντας τα κομμάτια να το θυμηθείτε, ήταν αυτά εδώ τα κομμάτια. Και αυτό όμως θα το δούμε αναλυτικά και θα το συναρμολογήσουμε. Πάμε στο επόμενο, τριπλό σετ από τον Δεσίλα. Ο Δεσίλας υπάρχει ακόμη και σήμερα και έχουμε κανονικά καινούργια παιχνίδια από την εταιρεία. Έχουμε δει και μερικά στο κανάλι. Θα ήθελα να έχω κι άλλα στη διάθεσή μου από τα καινούργια παιχνίδια της εταιρείας. Και μάλιστα έχει και πολύ ωραίο κανάλι στο YouTube με αγγλικές όμως οδηγίες για τα παιχνίδια τους. Το επόμενο είναι το World Yacht G από την MB Games. Το πιο έξυπνο παιχνίδι λέξεων λέει που ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους. Πάμε στο επόμενο. Μία ναυμαχία μαγνητική τσέπης από την εταιρεία Πέταλο, η οποία δεν έχει ανοιχθεί ποτέ. Θα την ανοίξουμε σε ξεχωριστό βίντεο, μέχρι και τα πιόνια μέσα τα καραβάκια δεν έχουν αποκολληθεί από το πλαστικό τους. Και ένα ακόμη μικρό από την εταιρεία Δούριος. Η εταιρεία Δούριος μας είχε συνηθίσει σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Το συγκεκριμένο λέγεται Ενιάρα. Ακούω αρκετό θόρυβο, οπότε μπορώ να καταλάβω ότι το παιχνίδι είχε ανοιχθεί. Και έχει μέσα και το βιβλιαράκι με τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα τα δούμε φυσικά σε βίντεο. Πάμε τώρα σε μια άλλη σειρά και πάλι από την εταιρεία Δεσίλας. Τα περισσότερα σπίτια είχαν τουλάχιστον από ένα τέτοιο κουτί. Κυνήγι ερωτήσεων, αριθμός 1, ιστορία. Κυνήγι ερωτήσεων, αριθμός 2, ζώα φυτά. Αριθμός 3. Επιστήμες. Αριθμός 4. Γράμματα και τέχνες. Αριθμός 5. Αθλητισμός. Και αριθμός 6. Το τελευταίο. Γεωγραφία. Υπήρχαν και τα 6 σε μεγάλη συσκευασία και το παιχνίδι λεγόταν ποιος, που, πότε, γιατί και σας το έχω παρουσιάσει σε προηγούμενο βίντεο. Και προς μεγάλη μου έκπληξη είχε μέσα και ένα παιχνίδι που το έχω, αλλά αυτό είναι διατηρημένο σε καλύτερη κατάσταση και δεν είναι άλλο από το πολύ αγαπημένο μυστήριο στο Πεκίνο. Οπότε, πετάμε με τρόπο τη σακούλα στην άκρη. Έχουμε όλα αυτά εδώ τα παιχνίδια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά εσάς που παρακολουθείτε το κανάλι, το στηρίζετε με οποιοδήποτε τρόπο εσείς κρίνετε και φυσικά πάνω απ' όλα την Nicole για τα περίπου 20 και 22-23 επιτραπέζια που μου χάρισε, που τα παραχώρησε. Να πω σε όποιον θέλει ή πιστεύει ότι θέλει να μου στείλει πράγματα για να τα κάνω βίντεο είτε για να τα κρατήσω στην προσωπική μου συλλογή, θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου και φυσικά να είναι ενήλικας. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Ρετρόπολης, ήμουν ο Πάνος, θα τα πούμε μαζί στο επόμενο live.